αυτή τη μεγάλη περιπέτεια της οικονομικής κρίσης, της χρεοκοπίας, των μεγάλων λαθών που μας οδήγησαν στην ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση αυτής της κρίσης τα πρώτα χρόνια. Όμως ο λαός μας άντεξε, η Ελλάδα άντεξε, η Ελλάδα τα κατάφερε. Και σήμερα, δύο χρόνια μετά, είμαι ξανά εδώ απέναντί σας, έχοντας πια πετύχει αυτή την μεγάλη, σημαντική, ιστορική αλλαγή, να βγούμε από αυτόν τον κυκαιώνα των 8 συνεχόμενων χρόνων, όπου η Ελλάδα είχε χάσει είχε παραδώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομικής της κυριαρχίας στους πιστωτέστες, και χάρη στις προσπάθειες του λαού μας, αλλά θα έλεγα και στη δυνατότητά μας να έχουμε ισχυρούς συμμάχους στο διεθνές στερέωμα, καταφέραμε να είμαστε ξανά μια κανονική χώρα. Όχι πως τελειώσαν όλα τα προβλήματα, όχι πως και από εδώ και στο εξής δεν αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις, αλλά βγήκαμε από ένα καθεστώς σκληρής επιτροπίας που πρόσβαλε την Ελλάδα και τους Έλληνες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, πάνω στους συμφωνημένους στόχους, να είμαστε εμείς αυτοί, οι αιρετές, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των Ελλήνων, που αποφασίζουν για το μείγμα της πολιτικής προκειμένου να πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους, όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά επιτεύγματα, αλλά είναι και το γεγονός ότι η χώρα μας ανάκτησε τον χαμένο της γεωπολιτικό ρόλο και τη σημασία της ως μια χώρα πυλώνα σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Η Ελλάδα είναι μια κρίσιμη χώρα για το διεθνή παράγοντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτά τα δύο χρόνια αυτή η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας αναγνωρίστηκε δημοσίως όχι μόνο από τους εταίρους μας στην Ευρώπη, αλλά και από αυτή την ισχυρή χώρα του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν ο πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος επέλεξε το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό να γίνει στην Ελλάδα και να έρθει στην Αθήνα να μιλήσει για τις μεγάλες αξίες, τα μεγάλα ιδανικά που εκπροσωπεί η Ελλάδα στο σύγχρονο κόσμο. Όχι μόνο η Ελλάδα ως παγκόσμια κοιτίδα πολιτισμού που την φέγγει αδιάκοπα το αρχαίο της σκάλος, αλλά και η Ελλάδα του σήμερα και του αύριο, που μπορεί να πρεσβεύει μια σύγχρονη δύναμη υπεράσπισης της δημοκρατίας, της ελευθερίας, πανανθρώπινων αξιών και ιδεών, όπως και να πενέσει τη στάση της Ελλάδας και των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, που ήταν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι νησιώτες μας, που άνοιξαν τις πόρτες τους στα νησιά προκειμένου να υποδεχθούν ανθρώπους κυνηγημένους την ίδια στιγμή που άλλοι στη Βόρεια Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη, έχτιζαν τείχους και ύψωναν φράχτες. Ίσως γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχει μέσα στο DNA του την προσφυγιά, με την επιλογή μας στην εξωτερική πολιτική να αναβαθμίσουμε το ρόλο και τη σημασία και την παρουσία μας στα Βαλκάνια ως μια ηγετική χώρα που λύνει προβλήματα δεκαετιών, που δεν κρύβεται πίσω από το καβούκι της, που τολμά να παίζει έναν ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή. Και γι' αυτό προχωρήσαμε και σε αυτή την δύσκολη, αλλά με βαθιά αίσθηση του πατριωτικού καθήκοντος, σας διαβεβαιώνω, συμφωνία με τους βόρειους γείτονές μας, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα το πιο σημαντικό πράγμα, που για μας είναι η ιστορία μας. Την ιστορία της Μακεδονίας μας. Την αρχαία ελληνική ιστορία της Μακεδονίας. Προχωρήσαμε λοιπόν σε αυτή την επιλογή, που ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε μια διένεξη τριών δεκαετιών, αλλά και να αναβαθμίσουμε το γεωπολιτικό ρόλο και τη σημασία της χώρας. Διότι θέλουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια. Θέλουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο,
Θέλουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στα Βαλκάνια και όχι μια φτωχή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ζητά άδεια από τους εταίρους της για να διαμορφώσει την οικονομική της πολιτική, όχι μια χώρα ψωροκόστενα, όπως έλεγαν στο παρελθόν. Αυτή είναι, αν θέλετε, αυτό είναι το δίλημα και οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Θα οραματιστούμε την Ελλάδα που θα ανοίξει το βήμα μπροστά ή την Ελλάδα που θα γυρίσει πίσω. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ομογένεια μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Σε αυτή τη διαδικασία ανοικοδόμησης της ισχυρής Ελλάδας του αύριο. Μια διαδικασία στην οποία έχουν θέση όλοι όσοι επιθυμούν να έχουν θέση και είναι διατεθειμένοι να παλέψουν για την προκοπή της χώρας και του ελληνικού λαού. Από πλευράς μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα υπάρξει απεριόριστη στήριξη και κάθε δυνατή συνδρομή σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για συμβολή σε αυτό το κρίσιμο έργο. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμβάλλετε, επαναλαμβάνω, είτε από το περίσσευμα είτε από το υστέρημά σας για την εύρυθμη λειτουργία του προξενείου αλλά και της ελληνικής κοινότητας. Ως γνωστόν, το έχει πει και ο ποιητής, είτε στην αρχαιότητα είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων, οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Αυτό τον ισχυρό χαραξία της αγάπης για την πατρίδα αλλά και της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης, σας καλώ να τον συνεχίσετε και να τον ενισχύσετε και να στηρίζετε την πατρίδα μας, ιδιαίτερα τώρα που το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Πριν σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις, πάμε για μια έκτακτη είδηση στο Βαγγελία.